Ανέμενε και κανένα σου για να πάρουν και άλλοι. Πήγαινε στο αυτοκίνητο για να γίνει. Ανέμενε και κανένα σου για την Χαμηλό σε τελεμονιβίτη για να βγάλουμε φωτογραφία τα παιδιά. Χαμηλό σε τελεμονιβίτη. Αυτά είναι τα σπαθιά.
Μπράβο, να είσαι καλά. Γυρώσει την αλλά και πολλών κατακτητών, οι οποίοι στο πέρασμα των χρόνων
αφήσανε το χνάρι τους και το αποτύπωμά τους. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Κωσιβάκη, ο οποίος θα μιλήσει για αυτή την Πρέβεζα, για αυτά τα χρόνια που πέρασαν και αφήσαν το αποτύπωμά τους στην Πρέβεζα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να μας κάνει αυτή την γνωριμία από τη δικιά του την πλευρά με την πόλη μας. Ο κύριος Γρηγόρης Κωσιβάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και φίτησε στη Νομική Σχολή των Αθηνών, όπου και αποφίτησε το 1976. Από τότε είναι μάχημος δικηγόρος με ειδικότητα στο εργατικό δίκαιο. Όπως ο ίδιος δηλώνει, βιώνει το προνόμιο να κατάγεται από προγόνους αγωνιστές. Από τον πατέρα του, κατάγεται από υπηρώτες προγόνους που πρωταγωνίστηκαν σε όλους τους απελευθερωτικούς και αντιστασιακούς αγώνες του ελληνικού έθνους ήδη πριν από το 1821 και μέχρι την Εθνική Αντίσταση το 1942-44. Από την πλευρά της μητέρας του, κατάγεται από γεωπολιτική και μικρασία και με γενιές με αντίστοιχη αγωνιστική συμβολή και οδυνηρές εμπειρίες προσφυγιάς, διωγμών, φυλακίσεων, εξοριών. Ο απόϊχος των προγονικών του παραδειγμάτων του επέβαλε τη συμμετοχή του στο πολιτικό κίνημα κατά της Χούντας, της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία, εκτιμώντας την αντιστασιακή του δράση, τον οδήγησε στο κολαστήριο του ΕΑΤΕΣΑ, το συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τους πλέον επικίνδυνους για το δικτατορικό καθεστώς αναρχικούς φοιτητές και τους στέρεσε επί τριετία το πτυχίο του. Στην πορεία της ζωής του, ο Γρηγόρης Κωσιβάκης, συνθέτοντας τις προγονικές και προσωπικές κοινωνικές εμπειρίες, επέλεξε ως δικηγόρος να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Παράλληλα, θεωρώντας καθήκον την ανιδιοτελή συμμετοχή του στα κοινά, αποδέχτηκε τις θεμετικές προτάσεις του Συνασπισμού της Αριστεράς να είναι υποψήφιος βουλευτής στην ΆΡΤΑ κατά τις εθνικές εκλογές του 1989, 1990, 1996 και στην Αθήνα το 2000. Ως συγγραφέας έχει εκδώσει 6 βιβλία, αλλά και πολλά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε ημερήσεις, εφημερίδες και περιοδικά των Αθηνών της Επαρχίας. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Κωσιβάκη και ας απολαύσουμε το λόγο του. Καλησπέρα, ένθερμοι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Αυτό που είπα νομίζω ότι σας περιλαμβάνει όλους και όλες. Ήθελα να σας διευκρινίσω ότι συνηθίζω να μιλάω από στήθους, χωρίς χειρόγραφο, και γι' αυτό αν παρατηρήσετε κανένα σαρπάμ, συγχωρέστε το. Πρόσφατα διαπίστωσα από κάποιο δημοσίευμα ότι το προσδόκιμο της διάρκειας ζωής των Ελλήνων είναι στα 81 χρόνια. Σας φάνει? Έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνει σε κανέναν. Γιατί η ζωή έχει, για τους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέροντα, ποτέ δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Και θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερα χρόνια. Όμως, νομίζω ότι μπορώ να σας προτείνω μία συνταγή. Η συνταγή αυτή είναι η ιστορία, την οποία εγώ τουλάχιστον τη δουλεύω, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από τα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου. Οι συμμαθητές μου με λέγανε ιστορικό όταν ήμουν στην έκτη Δημοτικού. Και αυτό με είχε στριλατήσει να ψάχνω τις λεπτομέρειες της ιστορίας, της παγκόσμιας αν θέλετε, αλλά κυρίως της ελληνικής. Και τολμώ να πω ότι πάμε πολύ μακριά. Το τελευταίο μου βιβλίο ξεκινάει από κάποια γεγονότα θεωρητικώς μυθολογικά. Δεν είναι μυθολογικά. Είναι ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Και ξέρουμε ότι ο Δευκαλίων είχε γιο τον Έλληνα και ανιψιό τον Γρεκό. Τώρα, πώς από εκεί φτάνουμε στα χρόνια τα δικά μας? Μα ο Θανάσιος Διάκος είπε ότι εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και να πεθάνω. Πώς το ξέρει ο Θανάσης Διάκος αυτό? Αν δεν ήταν αληθές. Διότι η μυθολογία είναι η αχρονολόγητη ιστορία. Δεύτερος παράγων που μπορεί να βοηθήσει να ξέρουμε καλά και με λεπτομέρειες την ιστορία είναι η γεωγραφία.
Ιστορία χωρίς γεωγραφία δεν υπάρχει. Αν μελετάμε τους χάρτες σε παραλληλισμό προς τα γεγονότα τα ιστορικά, τα καταλαβαίνουμε καλύτερα, μπαίνουμε μέσα στον πυρήνα των γεγονότων και ζούμε τα γεγονότα αυτά. Να η επέκταση της ζωής μας. Πάνε τα 81 χρόνια. Γίνονται εκατοντάδες, γίνονται χιλιάδες. Μάλιστα, αν εντοπίσετε και σημεία ιστορικά τα οποία σας ενδιαφέρουν, γιατί είναι και υποκειμενικά αυτά τα θέματα, μπορείτε να έχετε ζήσει. Εγώ τουλάχιστον έχω εκστρατεύσει με τον Μεγαλέξανδρο. Ήμουνα στο Μαραθώνα, ήμουνα σίγουρα με το Σκεντέρβεϊ, μια μορφή που με ενδιαφέρει και τι έχω καταγράψει, που είναι Έλληνα, ήταν Έλληνας, αυτό πρέπει να το διακηρύσουμε, με λεπτομέρειες όμως, για να μπορούμε να αντιπαρερχόμαστε κάποιους οι οποίοι τότε άλλαξε την εικόνα τους. Σίγουρα πριν το 21, σίγουρα στο 21, στην έξοδο του Μεσολογίου, όπου εκεί διεσώθη κάποιος προγονός μου, διότι αν δεν διεσώζω το, δεν θα σας μιλάγα σήμερα, και θεωρώ ότι έχω ζήσει κάποιες εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια. Σήμερα λοιπόν εδώ καλούμε να σας πω κάποια ιστορία την οποία ομολογώ δεν την είχα δουλέψει παρά μόνο μετά την πρόσκληση που μου απίφθινε ο αγαπητός Βαγγέλης Κατσίμπρας εκ μέρους και της υπόλοιπης επιτροπής, τα μέλη της οποίας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την ίδρυση της Νικόπολης ή Νικοπόλεως, πιο σωστά. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι του χρόνου και να θυμηθούμε ότι μετά την ήττα και αποχώρηση του Πύρου από την Ιταλία, όπου επέδειξε μεν τις στρατηγικές του ικανότητες, αλλά έξισε και πληγές οι οποίες για τους πείσμονες και εκδικητικούς Ρωμαίους μετά από 100 χρόνια, έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε καταστροφή των υπηρετικών πόλεων, την απαγωγή μεγάλου μέρους των υπηρετικών πληθυσμών στην Ιταλία και κάποιες πόλεις τις οποίες τις ξέρετε, η Κασόπη, το Ράμ, η Γίτανη και άλλες, εσγίνει. Έχουμε τα ερείπια μόνο. Όμως, όταν ήρθε η ώρα ο Οκταβιανός, μετέπειτα Αύγουστος, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Μάρκο Αντώνιο και οι δύο, να πω τη λέξη που λέμε, του Ιουλίου 4, που είχαν νικήσει στους Φιλίππους τον Βρούτο και τον Γκάσιο, ήρθαν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Ο Μάρκος Αντώνιος είχε ακολουθήσει τα βήματα του Κέσσαρα στην Αίγυπτο, υπέκυψε στη γοητεία της εκκαταγωγής Ελληνίδας Κλεοπάτρας και με το στόλο τον δικό του και της Κλεοπάτρας εκστράτευσε προς τον ελλαδικό χώρο, όπου ο Οκταβιανός ήρθε να τον αντιμετωπίσει στα μέρη αυτά τα ωραία τα δικά μας, στον Αυρακικό κόλπο, στο Άκτιο, και έγινε μία κοσμοϊστορική ιστορία το 31 π.Χ. όπου εκεί συνετέλεσε βέβαια η φυγή της Κλεοπάτρας, η οποία συμπαρέσυρε το στόλο του Αντωνίου, με αποτέλεσμα ο Οκτάβιος ή Οκταβιανός να ανακηρυχθεί θριαμβευτικός νικητής. Και μετέπειτα τον επόμενο χρόνο, καταδιώκοντας τον Αντώνιο στην Αίγυπτο, όπου πέθανε ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, ήταν πλέον μόνος μονοκράτορ του ατελείωτου ήδη από την εποχή αυτή ρωμαϊκού κράτους. Το 27 η σύγκλητος της Ρώμης του απένιμε τον τίτλο του Αυγούστου. Ένα είδος αυτοκρατορικού πλέον τίτλου, όπου εκείνος θεωρητικά για να φέρει στη μνήμη των επομένων γενεών την περηφανή νίκη του κατά του Αντωνίου, κατά τους ιστορικούς όμως για να θεμελιώσει πλέον την κατάκτηση των Ρωμαϊκών Λεγεώνων στον ελλαδικό χώρο, ίδρυσε παράλληλα δύο πόλεις, την Νικόπολη και την Πάτρα. Πρέπει να ξέρουμε ότι και η Πάτρα
τα ίδια χρόνια ιδρύθηκε. Εδώ λοιπόν στην Νικόπολη τα στοιχεία που έχουμε είναι για μια καταπληκτική πόλη από πλευράς κατασκευών. Έχουμε αρχαίο θέατρο, έχουμε αρχαίο οδείο, έχουμε στάδιο, έχουμε υδροδότηση της πόλεως με καταπληκτικό σύστημα από το ποταμό Λούρο, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι από εκεί μέχρι την Νικόπολη. Τα ίχνη των Σωληνώσεων έχουν βρεθεί. Η περίμετρος είναι χιλιόμετρα ολόκληρα και ίσως αυτό είναι και το στοιχείο που την καθιστούσε την πόλη αυτή δύσκολη στην υπεράσπισή της. Διότι για να υπερασπιστεί μια πόλη τέτοιας εκτάσεως και τέτοιων οχυρώσεων θα έπρεπε πάντα να έχει στρατεύματα πολύ άρρηκτα και δυνατά. Και όσο μεν το Ρωμαϊκό κράτος ήταν στη μεγάλη του ισχύ, δηλαδή με τους αυτοκράτορες Τραγιανό, Αδριανό, Μάρκο Αυρίλιο κλπ, δεν υπήρχε θέμα. Όταν όμως επί Διοκλητιανού χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό κράτος, το ανατολικό είναι το μετέπειτα δικό μας Βυζάντιο, αλλά Ρωμαϊκό κράτος για πολλούς αιώνες, άρχισε πλέον και η αδυναμία να υπερασπιστεί αυτή η τόσο και κοσμημένη, λέει ο συγγραφέας, με τόσα όμορφα κτίσματα, ναούς κλπ. Που σας είπα, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές στην πορεία των αιώνων βιώσεις, κατακτήσεις, καταστροφές, λαιλασίες, θέλετε από τους Γότους, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου, έχουμε τους Βανδάλους, επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού, έχουμε αργότερα επί του Μιχαήλ, αυτοκράτορος Βυζαντίου, έχουμε επί του Ιωάννη Τσιμισκή, τους Βουλγάρους, οι οποίοι ήρθαν δύο φορές και μάλιστα αυτό πρέπει να το τονίσουμε, σε κάποιο σημείο αναφέρεται ότι εγκατεστάτησαν, υπήρχε δηλαδή μακροχρόνια κατοχή της πόλεως, και στην πορεία για κάποιο διάστημα επί βασιλείου Βουλγαροκτών, ο οποίος υπήρξε ο ισχυρότερος και πλέον αποτελεσματικός αυτοκράτορας του Βυζαντίου, έγινε μια προσπάθεια οι πόλεις αυτές και οι χώρες, ενώ της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, να ακμάσουν. Όμως και πάλι η διχόνοια, η γνωστή των Ελλήνων, έφερε Έλληνες, έφερε την Φραγκοκρατία, όπου ήδη πριν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, οι Βενετσιάνοι και οι Φράγκοι είχαν μοιράσει ήδη την Ελλάδα. Έτσι. Και ευτυχώς δεν είχαμε άμεση κατοχή από Φράγκους ή Βενετσιάνους, γιατί δημιουργήθηκε το Δεσποτάτο της Υπήρου, το οποίο για κάποιες εκατονταετήριδες είχε έναν χαρακτήρα, θα λέγαμε, ελληνικό, πρωτοελληνικό. Κάνω μια παρέμβαση να πω ότι ευτυχώς στα χρόνια του Δεσποτάτου του Μιστρά έζησε ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, είχε διδάξει μάλιστα και στην Ιταλία, όπου είχε ακολουθήσει τον αυτοκράτορα τον παλαιολόγο τον Ιωάννη, όπου η ομιλία του στην πλατεία, για όσους έχουν πάει στη Φλωρεντία, της Πιάτσα Σινιωρία, είναι μια τελείωτη πλατεία, φοβερή, θεωρείται ότι ήταν ένα κήρυγμα εισάξιο αρχαίων φιλοσόφων, Αριστοτέλους, Σωκράτους, Πλάτωνος κλπ. Αυτός ο άνθρωπος είχε μαθητή του τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Κωνσταντίνος έγραψε μία επιστολή μη αποδεχόμενος την πρόταση του Μωάμεθ του Πορφυτή να παραδώσει την πόλη. Αυτά που αναφέρονται στην επιστολή, δεν θα την έχω, την έχω την ευχαίρεια να την διαβάσω και να σας την πω, είναι αποτέλεσμα των διδασκαλιών Γεωργίου Πλήθωνος. Είχε λοιπόν υπάρξει μία άνοιξη αρχαιοελληνικής
φιλοσοφικής θεωρήσεως και συνδέσεως του ελληνισμού που κατά τα χρόνια αυτά που είπαμε της ομοιοκρατίας και των επιδρομών είχε κατά κάποιο τρόπο πέσει σε λίθαργο ο ελληνισμός. Να θυμίσω μάλιστα ότι στις επιδρομές των Γότων, οι οποίες είχαν τη συνέπειά τους στην Νικόπολη εδώ τη δική μας, έγινε μία λαιλασία πάκου-σάκου της Ελλάδος με αποτέλεσμα την καταστροφή τεράστιου αριθμού ναών, σταδίων κλπ. Κλπ. Υπήρχε ένας φανατισμός τότε κάποιων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, του Θεοδοσίου, του Ιουστινιανού κλπ. Με αποτέλεσμα το ελληνικό στοιχείο να έχει υποχωρήσει. Αυτό λοιπόν το ανέβασμα την εποχή που επικολούθησε μετά η κατάρρευση της πόλεως, χάρη στον Γεώργιο Πλήθωνα, έχουμε μία αναβίωση, έχουμε διάβασμα των αρχαίων κειμένων, έχουμε ανησυχία και δημιουργούνται νέοι φιλόσοφοι, ρήτορες, οι οποίοι μεταναστεύουν πριν και μετά την κατάρρευση της Κωνσταντινούπολης στην Ιταλία αρχικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουμε την ίδρυση πανεπιστημίων, τα οποία είναι τα πρώτα στην Ευρώπη, και είναι τα θεμέλια της αναγέννησης. Έτσι λοιπόν, παντρεύω, λέγοντάς σας όλα αυτά, με το γεγονός ότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, παρόλες αυτές τις καταστροφές, παρόλες τις βαρβαρικές επιδρομές, παρόλες τις κατά κάποιο τρόπο σκοταδιστικές εποχές που περάσαμε, υπάρχει πλέον ο σπόρος, θέλετε στα μοναστήρια, θέλετε στα βουνά, θέλετε σε κάποιους φωτισμένους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν αυτό το πνεύμα. Όταν λοιπόν το 1684, και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπατε, που υπάρχει η ίδρυση της Πρέβεζας στη λιγόχρονη επάνωδο των Βενετών, οι οποίοι συγκεντρώνουν εδώ έξω, όχι στην Νικόπολη, γιατί υπάρχει και αυτή η σύγχυση ότι η Πρέβεζα είναι η Νικόπολη, δεν είναι έτσι. Έτσι. Αφού λοιπόν αυτή η τεράστια πόλη Νικόπολης απορφανίστηκε χάρη σε αυτά που είπαμε πριν, έχουμε την ίδρυση μιας νέας πόλης, η οποία λόγω της κέρυας θέσης της διακρίνεται ευθύς αμέσως στο εμπόριο, έχουμε πολλούς προξένους ευρωπαϊκών δυνάμεων, δεν ξέρω πώς ήταν στην Πρέβεζα, αλλά στην Άρτα ήταν 14. Μπράβο. Αυτή λοιπόν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών πόλεων και χωρών, αλλά στην πραγματικότητα προωθούν το εμπόριο των περιοχών των δικών μας, αγροτικών προϊόντων, αλλιευμάτων από τον αγροτικό κόλπο κλπ. Αυτό δίνει μία ακμή και δίνει τη δυνατότητα της συγκέντρωσης πληθυσμών πλέον, οι οποίοι έρχονται ακριβώς υπό τη σκέπη της Γαλινοτάτης, της Βενετίας, και δημιουργούν τους πρώτους πυρήνες ελληνικού στοιχείου, είτε γιατί έρχονται, έχω βρει σε πηγές ιστορικές, μετά την κατάληψη του Χάνδακα στο Ηράκλειο στην Κρήτη, η οποία κράτησε 45 χρόνια, οι Βενετσιάνοι φέρανε πάρα πολλούς από τους πολεμιστές που πολέμησαν μαζί τους, εδώ, στην Πρέβεζα. Έχουμε λοιπόν και κριτικούς, αλλά έχουμε και από άλλες περιοχές, γιατί μόλις οι Βενετσιάνοι κάνανε την συνθήκη ειρήνης με τους Τούρκους, ξαναφύγανε. Άρα όλοι αυτοί που ήταν μαζί τους στο εμπόριο, στις επαφές, στις συνομιλίες και πολεμιστές ταυτόχρονα, αναγκάζονται να πάρουν τα βουνά. Τότε ανδρώνεται και το Σούλι, τότε ανδρώνονται και ο Βάλτος και τα Άγραφα, κυρίως το Σούλι δεν είναι το πιο επώνυμο, αλλά και η Χιμάρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Χιμάρα μας, γιατί οι αγώνες των χυμαριωτών είναι εφάμιλοι των σουλιωτών και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε έναν ελληνισμό εκεί πάνω. Λοιπόν, και στις άλλες πόλεις βεβαίως, αλλά με πολύ μεγάλη, έτσι, έντονη παρουσία και αγώνες, στη Χιμάρα. Ερχόμενοι λοιπόν σε εποχές που πλέον κυοφορείται η Επανάσταση, και όταν λέω κυοφορείται, γιατί? Γιατί έχουμε αλλεπάντες εξεγέρσεις. Δηλαδή, ο Σπύρος Μπότσαρης, ο Γενάρχης, μάχεται
το 1731. Ο απόγονος που άμεσος πήρε στο 1745 κλπ. Είναι ο πατέρας του Κίτσου, του Νότη, του Νίκηζα και του πρώτου γιου, του Θανάση, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πεθαίνει από δηλητηριασμένη γούνα, ήταν δώρο, πασά στον Ιωάννη. Φυσικά, στο Σούλι δεν είναι μόνο οι Κοτσαρέοι, είναι οι Ζαβελέοι, είναι οι Ζερβέοι, είναι οι Βέικοι, είναι επώνυμες γενιές, οι Τσολέοι είναι, οι Θανέοι είναι, έτσι, οι Αποστολακαίοι είναι, φάρες οι οποίες συνεισφέρουν λίγο ή περισσότερο και δημιουργούν αυτό ακριβώς το προζύμι που όταν έρχεται η ώρα, παρά την πτώση του Σουλίου, επί εποχής Αλυπασά, πάλι λόγω διχομιών, πάλι λόγω εξαγορών, δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι είναι το προζύμι. Και στο προζύμι αυτό παίζει ρόλο η πρέβεζα, γιατί είναι ο πυρήνας όπου καταφεύγουν σε εποχές που υπάρχει μία ηρεμία, γι' αυτό υπάρχουν και οικίες και του Μπότσαρη και του Αντρούτσου και του Χριστάκη, νομίζω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και κάποιων άλλων οπλαχείων, οι οποίοι εδώ συναντούν τους εμπόρους, εδώ έρχεται, όταν έρθει η ώρα της φιλικής εταιρείας, βρίσκονται, δεν τους βρίσκουν στα βουνά, τους βρίσκουν σε συναντήσεις που γίνονται κρυφά φυσικά σε πόλεις. Ο Κολοκοτρώνης γίνεται κοινωνός της φιλικής εταιρείας στη Ζάκυνθο, όπου έχει το επάγγελμα του Περοπόλη. Εκεί τον πλησιάζουν, τον μειούν και μετά αυτός μειεί κι άλλους. Έχουμε λοιπόν μία κυοφορία, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, η επανάσταση στην Ήπειρο, να έχει το ρόλο του κυματοθράυστη των σουλτανικών δυνάμεων, οι οποίες πολιορκούν τον Αλή Πασά στα Γιάννενα, αλλά δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες επαναστάτες της Δρούμελης και του Μοριά να θεμελιώσουν την επανάσταση, ενώ εδώ τα κορμιά πέφτουν ακριβώς για να στηριχθεί η επανάσταση αυτή. Είναι σημαντικό ότι οι Σουλιώτες είχαν αποχωρήσει από το Σούλι στις 12 Δεκεμβρίου Αγίου Σπυρίδωνος του 1803 και επανήλθαν 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος του 1820 και κατάλαβαν το Σούλι πάλι. Χάρης στην ιδιοφυή διπλωματική επαφή του Μάρκου, συν το θείο του Νότη, όπου αναγκάστηκε ο Αλή Πασάς να τους δώσει τα κλειδιά της Κιάφας και να μπορέσει όλος ο πληθυσμός που ήρθε από την Κέρκυρα να αναγκασταθεί και πάλι στα ματωμένα βράχια. Αυτός ο κυματοθράφτης που κράτησε μέχρι το 1822 έδωσε την ευκαιρία, τροφοδοτούμενοι οι Σουλιώτες με μύριους κόπους και κινδύνους από την Πρέβεζα, από την Ιγουμενίτσα, από την Πάργα, για να μπορέσουν να σταθούν. Έχω καταγεγραμμένα κείμενα σε κάποια από τα βιβλία μου, παρένθεση, δεν έχω εκδώσει 6, έχω 3 και 3 γραμμένα, για το αληθές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουν καταγραφεί αυτές οι επιστολές που ανταλλάσσουν οι πολιορκημένοι Σουλιώτες με τους απ' έξω, που είναι και ο Μάρκος μαζί με τον Μαυροκορδάτο και τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς του Βάλτου και του Μεσολογίου και οι προγονείς μου μαζί, όπου περιγράφεται ακόμη και η δράση του σώματος των Σουλιωτισσών, οι οποίες δρούν ως ανεξάρτητο σώμα και δεν μπορούν να πάρουν οι Σουλιώτες από τα χέρια τους, τους εκμαλωτιστέντες Αλβανίτες, μισθοφόρους των Τούρκων, δυστυχώς, παρότι το φύλλο τους είναι αρχαιοελληνικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, και τους αποκεφαλίζουν και τους 80 που έχουν Σουλιώτες. Τέτοιες Σουλιώτισσες. Λοιπόν, όταν λοιπόν αναγκάζονται να αποχωρήσουν για δεύτερη φορά, η δράση των Σουλιωτών βεβαίως συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι που έχουμε το δυστυχές γεγονός της μάχης του Φαλήρου, όπου οι Σουλιώτες υπερασπίζοντες του
τους υπόλοιπους Έλληνες που φεύγουν πρώτο πάλι, παθαίνουν κυριολεκτικά από δεκατισμό. Εκεί σκοτώνεται και ένας εκπληκτικός ήρωας, συγχωρέστε με τη συγκίνηση, είναι ο Τούσας Μποτζέρες, εξάδελφος του Μάρκου, είναι αυτός που τον έφερε στον Όβο από το Καρτενήσι στο Μεσολόγιο. Πρόκειται για μια μορφή καταπληκτικής καλονής και εκπληκτικού ηρωισμού. Δεν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά πραγματικά αξίζει να κάνετε μια εκδήλωση γι' αυτόν. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εν πάση περιπτώσει, όταν το ελληνικό κράτος καθιερώνεται μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου, δυστυχώς η Ήπειρός μας μένει απ' έξω. Τα σύνορα είναι πλέον στο ναυαρχικό μέχρι το παγαστικό. Και συνεχίζουμε να έχουμε άλλα 90 χρόνια τουρκική κατοχή. Και η Πρέβεζα και η Άρτα και τα Γιάννενα. Όμως, μέχρι να φτάσουμε στις 21 Οκτωβρίου του 12 που απελευθερώνει την Πρέβεζα, γίνεται κάποια γεγονότα που πρέπει να σας τα πω. Και τα ξέρω από οικογενειακές παραδόσεις και τα έχω καταγράψει. Ξέρετε, τα σπουδαιότερα τρόπαια των Βαλκανικών πολέμων ήταν η απελευθέρωση των πόλεων μας, τα Γιάννενα, αν θέλετε, που είναι η πρωτεύουσα, επειδή έγινε εκεί πραγματικά μια μεγάλη αιματοχυσία που πρέπει να τα πάρουμε, και η Θεσσαλονίκη. Χάρη στις απελευθερώσεις αυτών των δύο πόλεων, η Ελλάδα διπλασιάστηκε. Η μικρή Ελλάδα, που σας είπα, από τον Παγασιντικό μέχρι τον Αυρακικό. Όμως, για όσους ξέρουν από στρατιωτικά, οφείλω να το πω. Ξέρετε ότι προλάβαμε τους Βουλγάρους στη Θεσσαλονίκη για ώρες. Για ώρες. Θα την είχαν πάρει. Δεν την πήραν. Προλάβαμε τα Γιάννενα. Γιατί τα προλάβαμε. Γιατί μετά το την ίδρυση του ελληνικού κράτους από το 28 που ιδρύθηκε μέχρι το 12 των Βαλκανικών πολέμων, επάνω στα ραδοβίζια τα κοριά μου και στα άγραφα απέναντι γίνανε τρεις επαναστάσεις. Μία το 1854, μία το 1866 και μία το 1878. Επεκτάθηκαν μαζί μετά στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, μέχρι και σχεδόν στη Θράκη. Αλλά ο πυρήνας και η αρχική επανάσταση είναι στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη Μεγαλόχαρη, στο χωριό, τότε Μπότσι. Οι πρόκλητοι που υπογράφουν είναι οι μεγάλες οικογένειες της περιοχής και ο πρώτος υπογράφων είναι ο Ιωάννης Κωστιβάκης. Προπάπας μου. Αυτές οι επαναστάσεις, οι αλλεπάλληλες, με καταστροφές, με λιλασίες, με κάψιμο των σπιτιών μας κλπ. Κλπ. Φέρνουν το 1881 στο συνέδριο του Βερολίνου ένα αποτέλεσμα ευτυχές. Ποιο είναι αυτό? Μας παραχωρείται επιτέλους η Θεσσαλία και η Άρτα. Επομένως, στο Βαλκανικό πόλεμο τον πρώτο, ο ελληνικός στρατός έχει για εφαλτήριο όχι την Αμφιλοχία και την Δομοκό, αλλά την Άρτα και το ποτάμι και από εκεί στη Θεσσαλία την Ελασσόνα. Να πως προλάβαμε τους Βουλγάρους στη Θεσσαλονίκη, να πως προλάβαμε εδώ την απελευθέρωση της Πρέβεζας και μετέπειτα των Ιωαννίνων, που δεν θα προλαβαίνουν. Γιατί η απόσταση είναι κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα, στη Θεσσαλία πολύ περισσότερα, και δεν θα προλαβαίναμε. Η Ελλάδα θα ήταν μέχρι τον Όλυμπο και πριν από τα Γιάννενα. Και τώρα θέλετε να σας πω ότι στις 21 Οκτωβρίου του 1912 γίνεται η απελευθέρωση της Πρέβεζας, δίνεται η δυνατότητα στον ελληνικό στόλο να έχει λιμάνι, να αποβιβάσει εθελοντικά σώματα από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο και να συνθέσουν όλοι αυτοί ποιο? Το μεικτό υπηρετικό στράτευμα. Τι είναι αυτό?
Το μεικτό υπηρετικό στράτευμα είναι ένα εθελοντικό σώμα όπου το ελληνικό στρατηγείο, πολύ ορθά, αν και θα έπρεπε να το σκεφτεί πιο πριν, το αναθέτει σε ποιον? Σε έναν υπολογαγό του μηχανικού ελληνικού στρατού. Μόνο που αυτός δεν είναι ένας απλός υπολογαγός. Είναι ο Δημήτριος Τιμολέωτος Νότι Μπότσαρης. Και μόνο στο άκουσμα ότι ένας Μπότσαρης βγαίνει στα βουνά, έχουμε προσέλευση χιλιάδων εθελοντών. Όταν λοιπόν ο ελληνικός στρατός προσπαθεί να σπάσει τον Πιζάνι και χύνεται αίμα χιλιάδων στρατιωτών, επάνω στα βουνά, από τα Λέλογα, το στεπάνο που βγαίνουμε ακριβώς πάνω από τη Δοδόνη, στα Κοριά, στη Μανολιάσα και κάποια άλλα Κοριά, σε πέθαρε ξέρεις τα Κοριά εσύ αυτά, βλέπουνε τα Γιάννενα. Το πρώτο σώμα που μπαίνει στα Γιάννενα στις 20 Οκτωβρίου έχει επικεφαλής τον Γρηγόρη Κωσιβάκη, τον παππού μου, και τον Γιάννη Κωσιβάκη, τον αδερφό μου. Είναι καταγεγραμμένα, είναι το σώμα που μπαίνει μέσα στα Γιάννενα πριν το ελληνικό στρατό, ανοίγει τις φυλακές, υψώνει την ελληνική σημαία στο κάστρο και προηγείται του ελληνικού στρατού, το οποίο μπαίνει την επόμενη μέρα με επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Προλάβαμε, αγαπητοί συμπατριώτες, προλάβανε οι προγονείς μας και πήραμε τα Γιάννενα και πήραμε και τη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος της Πρέβεζας είναι σημαντικός γιατί όλη η τροφοδοσία του μεικτού υπηρετικού στρατεύματος, οι εθελοντές, οι τροφές και όλα αυτά που προωθούνταν πάνω στα ελληνικά στα βουνά του Σουλίου εδώ, ήταν από εδώ. Πώς το πάσι και το σκάκι παίζουν ρόλο και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να τις διαβάζουμε και να τις ξαναδιαβάζουμε και τις μαθαίνουμε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά έχουμε μια πατρίδα ζηλευτή γεωγραφικά, ζηλευτή ιστορικά, ζηλευτή πολιτισμικά και όχι απλώς πρέπει να την αγαπάμε, πρέπει να την υπερασπίζουμε. Και η υπεράσπισή της είναι η προβολή διεπιχειρημάτων της συνέχειας του ελληνισμού από την εποχή του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα που σας είπα πριν, μέχρι και σήμερα. Και επειδή αύριο είμαι καλεσμένος να κάνω μια ομιλία για την 28η Οκτωβρίου, θα σας πω μόνο μία παράγραφο την οποία αξίζει να την πούμε, γιατί μετά από μία εβδομάδα έχουμε την επέτειο του όχι. Αυτή την εποχή ζούμε το παραλογισμό της τουρκικής προκλητικότητας για μία δίθεν γαλάζια πατρίδα ανύπαρκτη και μόνο στο μυαλό του Ερντογάν. Όμως το 1940 είχαμε απέναντί μας έναν Ιταλό Ερντογάν, τον Μουσολίνη, ο οποίος και αυτός φαντασιωνότανε τη Mare Nostrum, τη θάλασσά μας. Και αυτός την ονειρευότανε Ιταλική η θάλασσα. Βέβαια, εμείς ξέρουμε και όσοι διαβάζουμε και όσοι δεν διαβάζουμε πρέπει να το μάθουμε, αυτή η θάλασσα ήταν ελληνική επί χιλιετίες, πραγματικά, από την εποχή που είπαμε πριν. Επί χιλιάδες χρόνια και επί αποικισμών άπειρων των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, είχαμε 126 ελληνικές πόλεις στην Αίγυπτο, άπειρες πόλεις στη Λιβύη, στην Τινησία, στην Αλγερία, μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες, γι' αυτό και λέγονται και Ηράκλειες Στήλες, και στα βόρεια παράλια της Ισπανίας. Ξέρετε ότι η Ισπανία από πού είναι το όνομά της. Είναι στη χώρα του Πανός, Ισπάνα. Γιατί οι πρώτοι άπικοι μας μετέφεραν εκεί τα κλίματα και τα σημερινά ισπανικά κρασιά έχουν την καταγωγή τους στα αμπέλια των δικών μας απίκων. Στη Γαλλία, στη Μασαλία, στην Ελβετία ακόμη την ορεινή, σε όλα τα παράλια της Ιταλίας και γι' αυτό εμείς έχουμε επιχειρήματα. Όταν λοιπόν μας λένε για Mare Nostrum και γαλάζιες πατρίδες, εμείς πρέπει να επικαλούμαστε τους αποικισμούς των Ελλήνων και πέραν του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Επιτρέψτε να προσφέρουμε από ένα μικρό δωράκι στους καλεσμένους μας, τον κύριο Κωσιβάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κωσουβάκη. Είχαμε τη χαρά και σε μια ιδιωτική συζήτηση πριν από λίγο καιρό καταλάβουμε πόσο βαθύς γνώσης της ιστορίας είναι και μας έδωσε αρκετές πληροφορίες σήμερα σχετικά με την ιστορία του τόπου μας. Η σημερινή εκδήλωση θα κλείσει όμορφα με ακούσματα παραδοσιακής μουσικής από το Μουσικό Σχολείο της Πρέβεζας. Για μας θα παίξουν λαούτο ο Παναγιώτης Σάκουλας και ο Πέτρος Τσολάκης, καθηγητές του σχολείου. Λαΐν ο Βαγγέλης Παπασταύρος, μαθητής. Συγγνώμη, ο Βαγγέλης είναι απόφυτος. Μπροστά ο Στέφανος Τασούλας, μαθητής. Και θα τραγουδήσουν η Σπυριδούλα Ζήκα και ο Γιώργος Μακρίνας, μαθητές και δύο. Από εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μουσικό Σχολείο και στους ειδικά στους μουσικούς οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη σημερινή εκδήλωση. Και ευχαριστούμε και μια φορά ακόμα όλους για την αγάπη που μας έχετε δείξει όλο αυτό το διάστημα.
μέσα από την χώρα. Oh, no.
Μαδελένα. Thank you.
έχετε για βρυσούλες κι εσύ σου λιωτοπούλες. Thank you.
Thank you.
Κλαίνει, κλαίνει, σύμπαξη.